με τον Νίκο το Ρόζο, οικονομική συζήτηση. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιώτα. Είμαστε καλά. Δόξα τω Θεώ και σήμερα. Παρασκευούλα. Καλά. Ναι, είναι μια περίεργη μέρα. Γιατί? Γιατί ακολουθεί ναι μεν το Σαββατοκύριακο, οπότε στην ουσία λίγο πολύ ξεκουραζόμαστε. Από την άλλη όμως, σαν Παρασκευή έχει συσσωρευτεί όλο το προηγούμενο. Έχουμε πάρει μία ορμή εργασιακή κατά κύριο λόγο. Φτάνει Παρασκευή και κάποιες φορές νομίζω ότι θέλουμε να συνεχίσουμε με τον ίδιο ρυθμό. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με την επικαιρότητα. Ξεκινάμε με την επικαιρότητα. Ρωτήθηκαν οι Έλληνες για το 24, με βάση τον προϋπολογισμό, πώς περίπου πιστεύουν ότι θα είναι το διαθέσιμο εισόδημά τους. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί μας δίνει την ευκαιρία να δούμε τι πιστεύουν οι Έλληνες στο κομμάτι του εισοδήματος. Εάν θα αυξηθεί, λοιπόν, ρωτήθηκαν και απάντησαν. Διαφωνούν το 11%. Σχεδόν διαφωνούν το 5%. Τα ίδια εισοδήματα, ούτε αύξηση ούτε μείωση, απάντησε το 16%. Ένα ποσοστό 53% των Ελλήνων, οι μισοί δηλαδή, απάντησαν ότι είναι πολύ πιθανό να αυξηθούν τα εισοδήματά του στο 24%. Και ένα 16% συμφωνεί απολύτως και είναι σχεδόν σίγουροι ότι θα αυξηθούν τα εισοδήματά του. Αυτό που βλέπουμε και καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μια αισιοδοξία. Σαφώς και είναι θετικό όλο αυτό. Και έτσι πρέπει να πούμε. Και έτσι πρέπει να προπατήσουμε το 24. Όμως κάποια στιγμή θα πρέπει να μην ξεφεύγουμε, να μην είμαστε υπέρ του δέοντος αισιοδόξοι, γιατί μετά δυστυχώς προσγειωνόμαστε ανώμαλα. Και στην Ελλάδα το συνηθίζουμε αυτό. Και το λέω αυτό γιατί θα πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με τις συνθήκες διαβίωσης. Ναι, μεν η έρευνα δείχνει ότι οι μισοί και πάνω θα αυξηθούν τα εισοδήματα, πιστεύουν, αλλά αυτή τη στιγμή με στοιχεία κλείσιμο του 23, το 84% των Ελλήνων δεν μπορεί να αποταμιεύσει κανένα μήνα. Το εισόδημα διαρκεί για 19 μέρες 6 στους 10 Έλληνες. Περικοπές κάνουν οι μισοί ακριβώς, το 50%. Τα δάνεια καθυστερούν περίπου 1 στους 3, το 35% να τα πληρώσουν. Και οφειλές προς το δημόσιο έχουν πάνω από το 20%. Αυτό μας δείχνει μια άλλη εικόνα. Άρα λοιπόν ζούμε σε μια χώρα που οι πολίτες είναι αισιόδοξοι, πιστεύουν ότι μπορεί να έρθει το καλύτερο και καλά κάνουν. Τα νούμερα όμως και οι αριθμοί είναι αμήλικτοι, δείχνουν ότι, να το πω απλά, ζοριζόμαστε πάρα πολύ. Οι περισσότεροι εξημών, και νομίζω ότι είναι πάνω από το 60%, έχουν δυσκολίες στην καθημερινότητα. Έχουν δυσκολίες στο να βγάλουν το μήνα, να το πω έτσι απλά. Το ταμείο είναι μείον στο τέλος του μήνα, σίγουρα. Είναι και υπό το μηδέν, Νίκο, έτσι. Ναι, εφόσον βλέπουμε ελληματική ότι... ελληματική είναι η οικογενειακή προϋπολογισμή. Εφόσον βλέπουμε, Γιώτα, ότι το 60 με 70% των Ελλήνων αυτή τη στιγμή τα εισοδήματά τους επαρκούν μόνο για τις πρώτες 19 με 20 μέρες, άρα λοιπόν τις υπόλοιπες 10 ή πολύ απλά δεν θα φάμε τίποτα, να αναφέρω το κομμάτι της διατροφής, ή θα στηριχτούμε οικονομικά από κάποιους άλλους, συγγενικά φαντάζεσαι και εσύ πρόσωπα. Αυτό λοιπόν είναι μια ανάγκη η οποία προέκυψε τα τελευταία χρόνια και δυστυχώς την βλέπουμε να έχει ένα σημαντικό μερίδιο στην ελληνική κοινωνία. Πάμε να δούμε τώρα το κομμάτι των δανείων. Επιχειρηματικά, στεγαστικά, καταναλωτικά. Από το 20 μέχρι σήμερα έχουμε φοβερές διακυμάνσεις. Για παράδειγμα, τα επιχειρηματικά δάνεια μετά το 20 είναι συνεχώς πτωτικά. Έχουν μια καλή άνοδο όλο το 22 και στο τέλος του 22 βυθίζονται και πάλι. Δεν πήγαν λοιπόν καλά τα κομμάτια των επιχειρήσεων όσον αφορά την δανειοδότηση. Τα στεγαστικά παρουσιάζουν ακόμη μεγαλύτερη διακύμανση, κορυφώνονται στα τέλη του 21 και βυθίζονται στα μέσα του 22. Είναι εντελώς διαφορετικό αυτό το πράγμα που συνέβη σε 7 μήνες στην Ελλάδα. Και τέλος, τα καταναλωτικά έχουν μεγάλες αυξομοιώσεις και αυτά, αλλά στην ουσία τα τελευταία 2 χρόνια είναι σταθερά πτωτικά. Μάλιστα. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τις πρώτες ύλες στην παγκόσμια οικονομία. Θα πρέπει να είναι το αγαπημένο μας θέμα. Θα πρέπει να είναι αυτό που θα μας αποσπάσει την προσοχή. Γιατί οι λεγόμενες σπάνιες γες είναι αυτές που, θέλοντας και μη,
μας αρέσει ή όχι, θα ρυθμίσουν από εδώ και πέρα σε μεγάλο βαθμό την παγκόσμια οικονομία. Χώρες όπως η Κίνα, η Αυστραλία, η Ζιμπάμπου, η Βραζιλία, η Νότιος Αφρική, η Ρωσία και η Χιλή έχουν την πρωτοκαθεδρία στις πρώτες ύλες. Μεταλλεύματα όπως το μαγνήσιο, το λίθιο, η πλατίνα, το κοβάλτιο, ο γραφίτης, είναι αυτά που πλέον χρησιμοποιούν κατά κόρον όλες τις βιομηχανίες. Τα έχουμε πάνω μας, τα κινητά μας. Τα έχουμε στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, στη τηλεοράση. Τα απαντάμε πλέον παντού. Δεν υπάρχει κάτι που να μην έχει κάποια από αυτά, από αυτές τις σπάνιες γης. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να ξέρουμε στη Λατινική Αμερική αυτή τη στιγμή παράγονται τα 2/3 των υποθεμάτων του λιθίου. Το λίθιο είναι βασικό συστατικό όπως βλέπουμε και όλοι έχουμε καταλάβει στο κομμάτι για τις μπαταρίες στα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα. Η Κίνα λοιπόν είναι που έχει την πρωτοκαθεδρία. Η Κίνα είναι που είναι η βασίλισσα αυτή τη στιγμή στη πρώτη ύλη και σπάνιες γης σε όλο τον κόσμο και εξάγησε η ΗΠΑ, Ηνωμένες Πολιτείες δηλαδή Αμερικής, Νότια Κορέα, Ιαπωνία και φυσικά πολύ μικρότερο μερίδιο στην Ευρώπη. Οι σπάνιες γης λοιπόν είναι 17 πολύτιμα μέταλλα, είναι καινούργια σχετικά, εμείς τα γνωρίζουμε τώρα, όπως το νεοδήμιο και είναι απαραίτητα για όλες τις συσκευές, από τους μικροεπεξεργαστές μέχρι τα πάντα που κυκλοφορούν γύρω μας. Η Κίνα λοιπόν παράγει 80% όλων αυτών και τα κατέχει, η Αυστραλία το 15% και η Ρωσία το 3%. Αν λοιπόν πούμε ότι η Κίνα σταματήσει για κάποιον λόγο, που μπορεί κάποια στιγμή να το κάνει, αν όχι να σταματήσει να περιορίσει την εξαγωγή αυτών των πρώτων υλών και των 17 σπάνιων γεών, νομίζω ότι ο πλανήτης μας θα γυρίσει τουλάχιστον 50 χρόνια πίσω. Μάλιστα. Τεκμαρτό εισόδημα και φορολογία. Πάμε σε αυτά που καίνε. Ακριβώς. Το 24 θα μας απασχολήσει πάρα πολύ. Γιατί αν δούμε την τελευταία πενταετία, όλοι έχουν μία μείωση σε αυτό το τεκμαρτό εισόδημα. Είναι δηλαδή αυτό το εισόδημα που η εφορία σε κάποια επαγγέλματα το προσδιορίζει όπως και να έχει σαν το χαμηλότερο εισόδημα. Για τους συνδηματίες είναι πτωτικό τα τελευταία 5 χρόνια. Το ίδιο για τους ελεύθερους επαγγελματίες, ειδικά για αγρότες και κτηνοτρόφους, από το 0,43 είναι στο 0,33, έχει σημειώσει πτώση 24%. Η μισθωτή το ίδιο. Και ακόμη και οι συνταξιούχοι έχουν μια πτώση τάξης του 10%. Αν αθροίσουμε λοιπόν όλο αυτό το κομμάτι σε δισεκατομμύρια, είναι αρκετά, αλλά έχουν μια πτώση 18%. Άρα λοιπόν το νέο κομμάτι της φορολόγησης που θα είναι για πολλούς πλέον με το τεκμήριο και μάλιστα θα είναι πάνω από 700.000 αυτοί που θα δουν αλλαγές στο κομμάτι της φορολογίας, περίπου 140.000 ίσως να έχουν και μείωση φορολογικής επιβάρησης. Οι 120 με 130.000 θα έχουν περίπου την ίδια φορολογία και η μερίδα του λέοντος που είναι το μεγαλύτερο κομμάτι των επαγγελματιών, πάνω από 400.000, θα επιβαρυνθούν με φόρο, ανάλογα βέβαια το τεκμήριο και τον τζίρο που θα δηλώσει ο καθένας. Άρα λοιπόν θα δούμε μια αλλαγή στη φορολογία, θα υπάρξουν σαφώς και αυξημένα έσοδα, μένει να δούμε αν θα μπορούν βέβαια να πληρωθούν, διότι εφόσον δεν πληρώνονται οι λογαριασμοί, είτε είναι από την εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία, τις δόσεις των τραπεζών, σαφώς και δεν μπορούμε να μιλάμε για εισπραξιμότητα. Μόνο για λογιστική απεικόνηση. Μάλιστα. Να κλείσουμε με το δίκτυο τιμών καταναλωτή. Ο δίκτυος τιμών καταναλωτή, θα πούμε για την ιστορία του 1974, ήταν στο υψηλότερό του βαθμό. Είχε αγγίξει 30. Χαμηλώνει στο 20 και όσο περνάνε τα χρόνια μετά το 1995, προσγειώνεται περίπου στο 10%, βυθίζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στην νεότερη ιστορία τα τελευταία περίπου 50 χρόνια, το 2013 για πρώτη φορά κάτω από το 0, όπου παραμένει εκεί για μία χρονιά, ανεβαίνει το 2015 με 16, βυθίζεται πάλι το 20 και μετά την πανδημία εκτοξεύεται σε υψηλά νούμερα που φτάνουν και το 5 και 6%. Τι μας δείχνει λοιπόν ο δείκτης τιμών του καταναλωτή? Μας δείχνει πώς μάλλον συμπεριφέρεται, να το πούμε απλά, ο καταναλωτής όσον αφορά στο κομμάτι των αγορών κατά κύριο λόγο, που ξοδεύει τα χρήματα. Στην Ελλάδα λοιπόν 7,2 το 22 και στο 3,5 κλείνει το 23. Στον δείκτη αυτό που μας δίνει τη συμπεριφορά των καταναλωτών, πολύ απλά
θα αναφέρουμε κάποια που έχουν πολύ σημαντική βαρύτητα, όπως η διατροφή και τα είδη πρώτης ανάγκης. Αυτά έχουν αυξηθεί περίπου 12%. Στο κομμάτι της στέγασης πάλι, στο ότι περιλαμβάνει νίκιο, φυσικό αέριο, πετρέλαιο, θέρμανση, ό,τι απαιτείται για τη στέγαση, και αυτά έχουν αυξηθεί. Η υγεία περίπου στο 6%, μεταφορές συν 2, συν 3%, καθώς επίσης ξενοδοχεία, εστίαση, και αυτά έχουν μία αύξηση που κυμαίνεται από 6 έως 5%. Αν κοιτάξουμε λοιπόν αυτά, θα καταλάβουμε γιατί και ο πληθωρισμός παραμένει υψηλός, αλλά και ο καταναλωτής ξοδεύει περισσότερα χρήματα για να αγοράσει τα ίδια προϊόντα και υπηρεσίες, και μάλιστα ίσως και λιγότερα κάποιες φορές. Και εδώ καταλήγουμε σε αυτό που είπαμε, Γιώτα, στην αρχή, ότι ενώ έχουμε το ίδιο εισόδημα και πριν από 3 με 4 χρόνια τα χρήματα υπαρκούσαν για 24 ημέρες, το θυμάμαι χαρακτηριστικά, το 19 με 20, τώρα υπαρκούν μόλις για 18-19. Αφού δεν έχει, όλα έχουν πάρει την ανηφόρα, Νίκο, οπότε νομίζω ότι είναι αναπόφευκτο αυτό. Ακριβώς.